Και μαζί μας και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Καλή σας μέρα. Πασόκ Κινάλ, Ανατολική Αττική. Σωστά. Καλημέρα, καλημέρα. Έχει απ' όλα πάει. Κάντε ένα κύκλο. Σχόλιο νούμερο 1. Η εισήγηση της εισαγγελίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν επίσης απαλλαγή των βουλευτών από τη διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Το λέω αυτό γιατί αυτή η επιχειρηματολόγια για μένα τουλάχιστον δεν στέκει και δεν υφίσταται. Δεύτερον, τι είναι αναγκαίο? Είναι αναγκαίο όταν θεωρούμε ότι υπάρχουν άδικες προβληματικές αποφάσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τη δικαιοσύνη. Όσοι μπορούμε να νομοθετούμε για να μην προβαίνουμε στις αποφάσεις αυτές. Το παράδειγμα των πληστηριασμών είναι τέτοιο που λέει ότι κάποιοι, για παράδειγμα, το Πασόκ μέσα στην κρίση, νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας για να μην αφήσει χώρο στις άδικες αποφάσεις αυτές. Τελικά αυτή η προστασία εξέλιψε. Δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα, το λέω όμως. Ναι, γιατί υπάρχει νομοθέτηση. Κύριε Χριστοδουλάκη, γιατί ακούσαμε και για βρώμικο 89 κτλ. Έχουμε λοιπόν στο θέμα. Θα επικαλεστώ και εγώ τη Φιλελεύθερη Δημοκρατία για να πω ότι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη, στις αποφάσεις της και στους κανόνες του συντάγματος δεν μπορεί να είναι à la carte. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί όταν ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, για παράδειγμα, αποκαλύπτει τις υποκλοπές, κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία να καταγγείλουν ότι ο κύριος Ράμος είναι ΣΥΡΙΖΑ τότε, και δεν μπορεί όταν βγαίνει η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου σήμερα, κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ να υπονοούν ότι οι δικαστές παίζουν το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να βάλουν μικροπολιτική πλάτη στα στελέχη τους, προτιμώντας ακόμα και να ρίξουν το βάρος στην αξιοπιστία της δικαιοσύνης, αντί να βγουν μπροστά, όπως κάναμε εμείς σε όλες τις περιπτώσεις που μας αφορούσαν, και να πούμε ότι, παιδιά, εμείς όταν λέμε διαφάνεια και δικαιοσύνη για όλους και παντού, το εννοούμε. Είτε αφορά στελέχη μας, είτε αφορά άλλους, είτε αφορά βολικές αποφάσεις. Ο κύριος Παπάς πρέπει να είναι στα ψηφοφόρα δελτία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς λέτε. Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω ότι όταν, για παράδειγμα, ήρθε ένα θέμα, όπως η κυρία Σκαϊλή, 15 λεπτά μετά η ίδια διαγράφτηκε από το κόμμα. Αυτό δεν έχει μόνο τον πολιτικό του συμβολισμό, ότι υπάρχει μηδενική ανοχή από τη δική μας πλευρά. Η κυρία Καϊλή για άλλο πράγμα κατηγορήθηκε. Συγγνώμη. Η κυρία Καϊλή για άλλο πράγμα. Δηλαδή είναι λιγότερο σοβαρό. Εγώ δεν το βάζω σε ζύγη. Απλώς εκεί πέρα είναι έτσι όπως το θέτετε. Κάποιος να εργαλειοποιεί, για παράδειγμα, τη διαχείριση των μέσων ενημέρωσης εκμεταλλευόμενος μια υπουργική θέση. Εγώ δεν θα τα βάλω στο ζύγη. Εγώ λέω όμως ότι εμείς είμαστε απόλυτα καθαροί και σαφείς όταν λέμε ότι τη δικαιοσύνη τη διεκδικούμε και στην πράξη. Μάλιστα. Ο ηθωράκηση της ανεξαρτησίας των θεσμών είναι ζήτημα καθημερινής παρέμβασης, διατύπωσης και παρουσίας. Όχι μόνο όποτε μας βολεύει, γιατί κλείνω με το εξής. Όταν υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης της κοινωνίας στην πολιτική, στο πολιτικό σύστημα, στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, στη δημοκρατία, αυτό δυστυχώς είναι μια επιπλέον βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής, όταν κάποιοι για λόγους μικροκομματικού και μικροπολιτικού συμφέροντος τις ερμηνεύουν à la carte και επιλέγουν να στηρίξουν και τα άλλα στελέχη τους, νύχνοντας τη βόμβα πίσω στη δικαιοσύνη, στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Κύριε Χριστοδουλάκη, εσείς, αν είστε τρίτο κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα έχετε την εντολή. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Εμείς λέμε ότι η μάχη είναι πολιτική. Εμείς θέλουμε να δώσουμε τη μάχη που αφορά την αλλαγή της σχέσης. Σας έκανε κάλεσμα εδώ, κύριε Ζαχαρίδη. Έμεσων και άμεσων φόρων. Θέλουμε να δώσουμε τη μάχη της ρύθμισης αγοράς ενέργειας. Θα συνεργαστείτε. Ναι, μισό λεπτό. Αυτό αφορά το τι θέλει να κάνει ο καθένας. Όχι απλά να γίνει το 100%. Εγώ σας λέω που όχι τι θέλουμε να κάνουμε. Αφορά τη δημόσια υγεία, αφορά την αλλαγή του νόμου για τα εργασιακά, Χατζηδάκη, αφορά τη διόρθωση των αδικιών του νόμου. Άρα σε ένα πλαίσιο θα συνεργαστείτε. Αυτά ζητήματα που εμείς λοιπόν θέλουμε, αν έχουμε τη δύναμη, να τα βάλουμε στο τραπέζι με τη δική μας εντολή και να πούμε, παιδιά, συμφωνείτε. Ελάτε να το εφαρμόσουμε. Το τρίτο κόμμα δηλαδή να επιβάλλει μια πολιτική. Όχι, για να συνεργαστείτε. Άλλο λέω, κύριε Ραβή. Εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πολιτική σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Αν όμως δεν τη δεχτούν, δεν θα συνεργαστείτε. Αυτό λέτε, για να το καταλάβουμε. Λέω πολύ καθαρά το εξής. Ότι αν πρόκειται να εφαρμόσουμε μια πολιτική με την οποία διαφωνώ και δεν θεωρώ ότι είναι λύση. Τη βρίσκεται την πολιτική. Δεν θα γίνω παρακολούθημα κανένα. Ποιο ήταν, ο Μητσοτάκη ή ο Τσίπρα? Δεν είναι ο αρχηγό σα και λέει ούτε λέει ο Μητσοτάκη ούτε ο Τσίπρα. Ο κόσμο τον αφορά πολύ περισσότερο τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση παρά τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα σηματοδοτούν πολιτικές. Δεν απαντάτε αλλά και σας καταλαβαίνω. Λέω, τα πρόσωπα σηματοδοτούν πολιτικές, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι οι πολιτικές που θα εφαρμόσουμε. Εμείς αυτή τη μάχη θέλουμε να δώσουμε. Και με αυτό το κομμάτι που είπατε τώρα και για τα πρόσωπα. Είναι πολιτικές που εγγυώνται την πολιτική συνοχή να κάνουν τις πολιτικές. Καλή επιτυχία να έχετε. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα.